Καλησπέρα. Είναι πάντα χαρά μου να συμμετάσχω σε εκδηλώσεις Ένωσης Συντακτών Ημιτησίων Εφημερίων Θεσσαλίας, Στερεάς, Ελλάδας και Εύβοιας και να βρίσκομαι στην όμορφη πόλη του Βόλου, άλλωστε με την Ένωση από στενούς δεσμούς συνεργασίας που, όπως είπε και ο Δημήτρης Βαταλιάς, κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια. Να περάσω όμως στο θέμα για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα και αφορά το βιβλίο του δημοσιογράφου αλλά και πανεπιστημιακού δασκάλου Σωτήρη Τριανταφύλου. Ξέρετε, αυτή η διπλή ιδιότητα που έχει ο Σωτήρης, δηλαδή ότι είναι και επαγγελματίας δημοσιογράφος αλλά είναι και επιστήμονας, δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά και επίσης είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και για τα τμήματα δημοσιογραφίας και επικοινωνίας που χρειάζονται τέτοιους ανθρώπους. Εμείς στο τμήμα μας είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιους ανθρώπους, αλλά φαντάζομαι ότι Σωτήρη θα πρέπει να κοιτάξεις κι εσύ κάτι ανάλογο. Σε κάνουν φωτάσεις. Το βιβλίο «Τα μιμή και η δημοσιογραφία σε μετάβαση, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων σε ψηφιακή εποχή» περιγράφει την αλλαγή που έχει σημειωθεί στη δημοσιογραφία, αλλά και συνεχίζει να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο έγινε και τελείωσε. Ξέρετε, έχω ακούσει κάποιος, ψηφιοποιήθηκε η δημοσιογραφία, οπότε τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν είναι η δημοσιογραφία ότι ψηφιοποιήθηκε. Ναι, ψηφιοποιήθηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και εξακολουθούν να συμβαίνουν συνεχώς, μεταβάλλουν συνεχώς το πεδίο. Αυτή η αλλαγή που περιγράφει στο βιβλίο του ο Σωτήρης έχει επηρεαστεί όχι μόνο από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Επιπρόσθετα, σημαντικός παράγοντας ήταν φυσικά και η υγειονομική κρίση που εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 και επιτάχυνε κάποιες αλλαγές οι οποίες ήδη είχαν αρχίσει να συμβαίνουν και πριν την πανδημία. Στο βιβλίο υπάρχει μια πλήρη καταγραφή του εργασιακού τοπίου των ειδικών ΜΜΕ αλλά και των εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων. Αποτελεί φυσικά μια καταγραφή που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη βιβλιογραφία του πεδίου σχετικά με τα ΜΜΕ και την Ελλάδα. Θα εστιάσω όμως στα θέματα τα οποία είναι περισσότερο σχετικά με μένα, καθώς είμαι καθηγητής τεχνολογίας στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, και να εστιάσω στις σημαντικές συνιστώσεις των νέων τεχνολογιών στις οποίες αναφέρεται ο Σωτήρης. Εξετάζονται οι περιπτώσεις των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, της αυτοματοποιημένης παραγωγής περιεχομένου, αυτός είναι ο δότημος όρος που έχει η ρομποτική δημοσιογραφία, αλλά και των εφαρμογών και των μεθόδων εκτίμησης του κοινού με τη βοήθεια εξόρυξης μεγάλων δεδομένων. Ξέρετε, τα μεγάλα δεδομένα τα οποία ακούμε εδώ και καιρό και πολλοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τι είναι, είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα δημιουργεί προσεγγίζει το κοινό τους. Και όταν λέω μεγάλα δεδομένα, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό ορισμό, είναι δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, να τα επεξεργαστούμε με προσωπικούς υπολογιστές. Αυτά λοιπόν τα μεγάλα δεδομένα, τα οποία καταγράφουν τις τάσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών, είναι ένα πολύ πλούσιο πεδίο πληροφοριών για τα ΜΜΕ. Και νομίζω ότι είναι ένα πεδίο το οποίο τα ΜΜΕ ήδη έχουν στρέψει την προσοχή τους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο βιβλίο του Σωτήρη και στο θέμα των ψευδών ειδήσεων και των επιπτώσεων που επιφέρουν στο εργασιακό χώρο των δημοσιογράφων και επίσης η εισαγωγή των αλγορίθμων και της αυτοματοποιημένης παραγωγής του περιεχομένου. Μία παρένθεση σχετικά με το θέμα των ψευδών ειδήσεων, τα fake news. Εμφανίστηκαν, αν θυμάστε καλά, το 2016-2017 υπήρχαν και κάτι προγνώσεις τότε, κάποιοι προφήτες είχαν εμφανιστεί ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα πλέον γιατί υπάρχει ένας κατακλυσμός από ψευδείς ειδήσεις, ιδίως στις εκλογές. Δεν ξέρω αν ακούσατε τίποτα για ψευδείς ειδήσεις την περίοδο των εκλογών που περάσαμε τώρα. Φυσικά κάποια θέματα μπορεί να αναφέρθηκαν και να λυθούν κάποιες κατηγορίες, αλλά δεν αποτέλεσε σημαντικό σημείο εστίασης όλη αυτή την περίοδο. Και γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί και ο κόσμος είναι πιο μορφωμένος πλέον, είναι πιο ενημερωμένος, αλλά μπήκανε και αρκετές τεχνολογικές και όχι μόνο δικλείδες ασφαλείας σε θέματα ψευδών ειδήσεων. Άρα λοιπόν, όποια καινούργια
πρόκληση μας έρχεται και να αναφερθώ και στην περίπτωση της τεχνικής νοημοσύνης, των αλγορίθμων του ChatGPT. Ενδεχομένως θα πρέπει να κάνεις ένα ειδικό τόμο γι' αυτό, Σωτήρη. Είναι κάτι που στην αρχή μας φοβίζει, αλλά σίγουρα θα βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί και αυτό. Είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Το βιβλίο, λοιπόν, να επιλέξουμε στο βιβλίο, είναι, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση των αλλαγών στον χώρο των ΜΜΕ μέσα από τη ματιά ενός μάχημου δημοσιογράφου, αλλά και ταυτόχρονα ενός επιστήμονα του χώρου των μέσων και της επικοινωνίας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές στον χώρο της επικοινωνίας είναι πολύ γρήγορες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές επιταχύνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι να αναφέρω την περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης, που αλλάζει, έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει την καθημερινότητά μας, όχι μόνο την καθημερινότητα του ΜΜΕ, αλλά όλων μας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά μέσα στο φθινόπωρο η Microsoft, η οποία χρηματοδότησε το ChatGPT, θα ενσωματώσει το ChatGPT μέσα στο Office. Άρα λοιπόν τι θα γίνει, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχουμε περισσότερα εργαλεία να δουλέψουμε, αλλά πρέπει και να εκπαιδευτούμε και να προσαρμοστούμε. Εντάξει, και αυτό είναι σίγουρο ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουν πάντοτε οι δημοσιογράφοι υπόψη τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει συνεχώς να επιμορφώνονται και να μαθαίνουν νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες, αν θέλουν να μένουν ανταγωνιστικοί. Οι αλλαγές λοιπόν επιταχύνονται στον χώρο του ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας. Η μετάβαση γίνεται μια μόνιμη κατάσταση. Η μελέτη των αλλαγών και των επιπτώσεων στη διαδικασία της ενημέρωσης αλλά και προσωπικών εργασίας των δημοσιογράφων αποτελεί μια αναγκαιότητα για τον τομέα της ενημέρωσης. Μελέτες σαν τη συγκεκριμένη που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν πηγές άνθησης πολύτιμων πληροφοριών που θα βοηθήσουν τον χώρο του ΜΜΕ να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να αποτελέσει, όπως γράφω εδώ, Σωτήρη, ένα πολύ καλό περιστατικό εγχειρίδιο και χαίρομαι πολύ που ήδη χρησιμοποιείται. Για καλό εγχειρίδιο για τις σχολές δημοσιογραφίας και ΜΜΕ που, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετές στη χώρα μας. Καλοτάξιμο το βιβλίο, Σωτήρη, συγχαρητήρια και πάλι και ισανότερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Δημοτική της Δημοσιογραφίας, μας έδωσε αρκετές πληροφορίες που δεν τις γνωρίζαμε και πληροφορίες που θα μας απασχολήσουν.